Λοιπόν, θέλω να σε ενημερώσω ότι η παραγωγή για το CD της Μελίσσας σταματάει. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το εμπάργκο θα κρατήσει για πολύ. Ούτως ή άλλως και επιχειρηματικά να το δεις, η αρένα χρειάζεται νέο αίμα. Με παγίδεψε. Μου την έφερε. Αύριο σε περιμένω στο σπίτι μου. Σπίτι σου. Είπαμε. Εδώ θα μας καταλάβει. Τι θες? Αρχικά να μου επιστρέψεις τα λεφτά που σου δάνεισα. Και κάτι ακόμα, θέλω να τσαλακώσεις την τέλεια οικογενειακή εικόνα της Αμάντας. Η μικρή έχει τόσο μίσος μέσα της, που δηλητηριάζεται όλη της η ζωή. Ακόμα κι αν δεν τα βρείτε μεταξύ σας, θα μπορέσει τουλάχιστον να ξεθυμάνει. Πώς θα σου φαινόταν να διευθύνεις ένα ίδρυμα? Μου κάτσε τυχερό. Πού τη βρήκες? Όχι, όχι, εκεί με βρήκε. Είναι συνάδελφος. Θα δώσω 150.000 ευρώ για αυτό το σκοπό. Θα σε βοηθήσω και όλα στο καινούριο σου ξεκίνημα. Ρέση, Πεπιτά. Μήπως να μην κάθεσαι εδώ, τώρα που περνάει και κόσμος. Άσε με, αγάπη μου. Τώρα πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το άρωμα της Τσέιν. Πού ήσουν? Λογαριασμό θα σου δώσω. Είμαι ο άντρας σου. Και αυτό σου δίνει το δικαίωμα να με ελέγχεις τι κάνω και που πάω. Ήσουν μαζί του. Μπορεί να ήμουν, μπορεί και να μην ήμουν. Τζέιν, σύνεδε. Το παιδί σε έψαχνε όλη νύχτα. Να σου πω κάτι. Μπορεί τελικά να μην είμαι γεννημένη για μάνα. Μπορεί να μην είμαι γεννημένη για να αλλάζω πάνες. Τι λες τώρα? Τι λέω? Βαρέθηκα. Σε βαρέθηκα. Και σένα και τα όνειρά σου για την αρένα και για το παιδί. Και αφού θες να τα ακούσεις, μόνο μαζί του είμαι ελεύθερη. Μόνο. Τσαμπουκαλού η κόρη του Δημαρά, με τις πλάτες του πατέρα της τα κάνει όλη. Και ατάλαντη και ψωνάρα. Μακράν η πιο αντιπαθής τραγουδίστρια. Μάζεψε τα και πήγαινε σπίτι σου. Εγώ αν είχα έστω και λίγη τσίπα, αυτό θα έκανα. Όπα, όπα, τι έγινε? Τίποτα, αυτή τη φορά τα σκάδωσα στα αλήθεια. Έλα, κάτσε, 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 σιγά το πράγμα. Σε λίγο θα το έχουν ξεχάσει όλες, παιδί μου. Δεν νομίζω. Άκου μου που σου λέω. Έτσι καθώς ο παπάς δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Όχι, ο μπαμπάς αρκετά μετάντεψε. Δεν γίνεται εγώ συνέχεια να κάνω βλακίες και αυτός να με σώζει. Άσε που αυτή τη φορά δεν θα το κάνει. Να σου πω, για τον μπαμπά μιλάμε. Ναι, αν τον έβλεπε σήμερα, θα έβλεπε έναν άλλον, Αντρέα. Στράβωσε τόσο πολύ που μου είπε ότι δεν θα βγει το CD μου. Τι? Ναι. Ωραίο το όνειρο, αλλά ξύπνησε απότομα. Να σου πω, δεν παίζει αυτό. Ένα λάθος έκανες. Δεν μπορώ να σε τιμωρήσω τόσο αυστηρά. Καλά, δεν είναι μόνο ένα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, βέβαια, μπορεί να έχει και δίκιο. Ένα CD θέλει πολλά λεφτά για να βγει. Και ποιος θα τα σπρώξει σε ένα άλογο κουτσό? Ναι. Να σου πω, την ιστορία με το λαγό και τη χελώνα την ξέρεις. Ποιος κέρδισε στο τέλος? Η χελώνα. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, το κουτσό άλογο. Mm. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην το υποτιμάς, γιατί στο τέλος θα κερδίσει. Μικρή. Ναι. Τελικά, αυτό εδώ μέσα έχει πολύ μυαλουδάκι. Πες μου τώρα ότι αν φεύγαλες να τελάθω τελείως, ε. Ποτέ. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, που τελειώσαμε το δικό σου πρόβλημα, θα πάμε και στο δικό μου. Κλέαρχος. Μάλιστα. Πάρει ευχή. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε, ρε? Πήγα να πάρω λεφτά από την τράπεζα και το μηχάνημα δεν μου έβγαζε. Έχω μείνει πανί με πανί. Μη μου πεις. Θα έχεις ξεπεράσει το όριο. Ποιο όριο, ρε φίλε? 16 ευρώ και 21 λεπτά έχω μέσα. Και υποτίθεται θα πληρωνόμασταν σήμερα. Α, αδερφάκι μου, είσαι πολύ σπάταλος. Αλλά δεν έχεις μέσα κάτι έστω για μια ώρα ανάγκη. Εγώ, ας πούμε, έχω πάντα 17 ευρώ και 47 λεπτά έτσι για μια δυσκολία. Άσε με, ρε, μου κοροϊδεύεις. Έλα, ρε, παιδί μου, εντάξει, περίμενε. Θα πάμε μαζί να βγάλω εγώ να στα δώσω. Όχι, ρε φίλε. Αλλά μην ανησυχείς, ο Αντρέας δεν θα μας άφηνε ποτέ ξεκρέμαστος. Εντάξει, ρε, μη σου πάρω και τα λεφτά σου. Όχι, 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 πάμε. Θα πάμε. Όλα καλά. Σίγουρος? Εσύ, 16 ευρώ εσύ, 17 ευρώ εγώ. Τα βάζουμε μαζί, περνά την ημέρα σου. Και με τα λεπτά που θα μείνουν, θα πάρει και μια σόδα για να χωνέψει το σημερινό. Πολύ αστείο. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πάμε. Λοιπόν, σε 2 λεπτά είμαστε πίσω. Προχώρα. Ναι.
Ναι, έχω κάνει μεγάλη βλακεία. Γιατί, τι βλακεία? Γιατί τα φτιάξα με τον κλέρχο, ενώ τον γουστάρει η Δάφνη. Και τι, νιώθουμε ενοχές? Αλλά δεν είμαι ανέστητη. Δεν έπρεπε να το κάνω, ήταν πολύ άσχημο. Μικρή είσαι και δεν ξέρεις. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να γουστάρουν όποιον θέλουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κι ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το γουστάρει πίσω. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο κλέαρχος διάλεξε εσένα. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Είναι. Κανείς δεν εκτιμά κανενός. Και όταν παίζεις το παιχνίδι της αγάπης, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και να χάσεις. Η Δάφνη έπαιξε και έχασε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω εσύ. Μήπως πρέπει να της το πω? Κάτσε ρε Μυρτούλα, γιατί μου μιλάς σαν να είσαι μόνη σου σε όλο αυτό. Είναι και ο κλέαρχος στην ιστορία. Ναι, αλλά δική μου ξαδέρφη είναι. Εντάξει, okay, αυτό μπορείς να το σώσεις. Αλλά πίστεψε με, δεν χρειάζεται να χαλάς τη ζαχαρένια σου. Αν ήταν η Δάφνη στη θέση σου, δεν θα έκανε το ίδιο. Λες? Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πες μου τώρα, περνάς καλά? Πολύ. Αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν μπορώ να το δω τόσο εγωιστικά. Άσε που νιώθω πολύ άσχημα και που της λέω ψέματα και που κρύβομαι. Εγώ λέω να της το πω. Κάνω ό,τι θες. Πάντως δεν ξέρω, εμένα γνώμη μου είναι να μην το πεις ακόμα. Μπορεί σε 2 εβδομάδες να χωρίσετε, δηλαδή να κάνεις τόση μανούρα για το τίποτα. Άμα δεις ότι σοβαρεύει το πράγμα, εντάξει, δεν λέω. Δεν γίνεται να καταπιέζεσαι, να βγαίνει συνέχεια κρυφά για να μην το μάθει η Δάφνη. Απλώς η συμβουλή μου είναι να το τρενάρεις λίγο ακόμα. Γεια σου, Σίλβια. Καλώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο θέμα με τις πληρωμές? Δεν ξέρω ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πρόβλημα το πρωί με το σύστημα, αλλά τεχνικό είναι το θέμα. Ελπίζω να λυθεί σύντομα. Σίλβια, κοίταξε με. Σε μένα μιλάς. Έχει οικονομικό πρόβλημα η Αρένα? Καλύτερα να μιλήσεις με τον Ανδρέα. Τέλος, να και κάτι ευχάριστο σήμερα. Τι πράγμα? Το χαμόγελό σου. Το πρωί έφυγες μες στα νεύρα. Ναι, ναι. Πολλά άλλαξαν από το πρωί. Μάλλον σου κάνει καλό η βόλτα. Ναι. Λέω να την καθιερώσω. Καλά θα κάνεις. Όσο να είναι, σαν να νεώνει. Μόνο που δεν θα είναι ακριβώς βόλτα. Θα ασχοληθώ με ένα ίδρυμα για καρκινοπαθείς. Γιατί όχι. Αν αυτό θέλεις, πώς σου ήρθε όμως? Δεν μου ήρθε ακριβώς. Ο Σωτήρης το σκέφτηκε. Επειδή ήξερε ότι έχω ανάγκη να κάνω κάτι, μου το πρότεινε. Θα έχει πολλή δουλειά βέβαια, αλλά αυτό δεν με τρομάζει. Θα έχει καλό μισθό τουλάχιστον. Από πότε σε νοιάζουν τα λεφτά? Όχι, δεν με νοιάζουν καθόλου τα λεφτά, ούτε ο μισθός, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια σωστή σχέση. Δουλεύεις, πληρώνεις. Προς το παρόν θα πάω αφιλοκερδός. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό που έχει σημασία είναι να νιώσω χρήσιμη. Ωραία. Ναι. Και πότε ξεκινάς? Στο μότερο. Άντε με το καλό. Καλή αρχή. Ναι, η αρχή έγινε ήδη, γιατί ο Σωτήρης έβαλε 150.000 ευρώ. Και ελπίζω να τα διαχειριστώ με τον καλύτερο τρόπο. Είσαι καλύτερα τώρα? Όχι. Αυτός ο φιάλτης με τάραξε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακός. Πάντως η αίσθηση που μου άφησε είναι ότι δεν έχω καμία ελπίδα με την κόρη μου. Μπορεί πράγματι. Σε αυτή τη φάση η μάνα με την κόρη να μην έχουν καμία ελπίδα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη Μελίσσα με την Κάτια. Έχω μια ιδέα που αν πετύχει θα φέρει αυτές τις δύο πιο κοντά. Η Μελίσσα δεν θέλει να με ξαναδεί. Πάει, τελείωσε. Σταμάτα μου, ρε. Πάει, τελείωσε αμέσως. Σταμάτα. Ακούσε με. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσύ ήρθες από την Αμερική με σκοπό να πεις την αλήθεια στην κόρη σου. Δηλαδή ότι είσαι η μητέρα της. Αλλά στην πρώτη συνάντηση που είχατε, η μικρή ήταν πολύ αρνή. Απόλυτη, θυμωμένη. Ωραία, ωραία. Και έτσι αναγκάστηκες να της πεις ότι είσαι Κάτια. Ναι. Η φίλη της νεκρής μητέρας της. Και ποιο το αποτέλεσμα?
ούτε τη φίλη της μητέρας της θέλει να ξαναδεί, ούτε για τη μητέρα της θέλει να ξανακούσει. Δηλαδή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εγώ δεν μπορώ να είμαι στη ζωή της Μελίσσας. Κάνεις λάθος. Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος να προσεγγίσεις την κόρη σου. Όχι όμως σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά? Σε επαγγελματικό. Από ό,τι φαίνεται, η μικρή χρειάζεται μια καλή σύμβουλο για την καριέρα της. Τι σκέφτεσαι? Ότι η κόρη σου χρειάζεται κάτι εντυπωσιακό για να μπορέσει να διαγράψει όλες αυτές τις άσχημες εντυπώσεις που δημιούργησε το δημοσίευμα. Αυτό που χρειαζόμαστε, λοιπόν, είναι κάτι που θα της αλλάξει το προφίλ. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά... Δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Έχω μια ιδέα που έτσι και πετύχει θα ρίξει κατευθείαν τη Μελίσσα στην αγκαλιά σου. Έπιασες κορυφή. Χάρη σε σένα. Άντε, να απαλλαγώ και από αυτόν τον Αντώνη. Αντώνη, εδώ είσαι. Εδώ, εδώ. Δεν σε είδα. Όλα καλά? Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ. Να δώσω συγχαρητήρια να υποκληθώ στο μάγο του στίχου και της μουσικής. Μπράβο, αγόρι μου. Και σε αυτή την υπέροχη τραγουδίστρια, αυτή τη φωνάρα που κάναμε καταπληκτικό CD, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Βάζω να ακούσω τι γράψαμε. Λοιπόν, όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι έτοιμο, όλα είναι σωστά. Είμαστε εντάξει. Α, μας έχει φοβηθεί το μάτι του. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι CD. Είναι το γεωφύρι της Άρτας. Και μην μου αρχίσετε τώρα. Αχ, εδώ θέλει λίγο χρώμα. Αχ, εδώ λίγο συνέστημα. Είμαστε έτοιμοι. Το αποθηκεύω, το στέλνω στο Δημαρά να πάρουμε και από εκείνον την έγκρισή του να μας το καίει. Ελεύθερα, φίλε μου. Ώρα να μαγέψουμε και τα αυτιά του αφεντικού. Σίγουρος, μαέστρο? Yes. Αμάντα? Yes. Λοιπόν, πατάω το κουμπί. Τρία, δύο, ένα, εκτόξευση. Τελειώσαμε. Αχ, ούτε που το κατάλαβα πως πέρασε ο καιρός. Πότε ξεκινήσαμε την ηχογράφηση, πότε τελείωσε το CD. Τι να σου πω, δεν πήρα είδηση. Όταν ξεκίνησε δεν έβλεπα την ώρα να τελειώσει και τώρα δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Επιστροφή στην πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήσασταν μαζί μας λεπτό προς λεπτό για ένα μαγικό φαινόμενο, μια έκλειψη. Αλήθεια, ηλίου είναι ή σελήνης? Ηλίου μάλλον. Μια νύχτα μέσα στη μέρα. Σκοτάδι μέσα στο φως, όπως η ερμηνεία σου. Προκλητική, αντιφατική στα άκρα. Πιστεύω πως ο κόσμος θα λατρέψει την Αμάντα. Για να δούμε. Εγώ πάντως ήδη την έχω λατρέψει. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι ο μέσος ακροατής. Ναι, αλλά επειδή πιάνω τα άκρα, δίνω και ένα στίγμα της μέσης. Τι είπα ο άνθρωπος σου? Μάγεψα πάλι, ζωγράφισα μάλλον. Τι θα κάνω χωρίς εσάς, θα μου λείψετε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να βοηθήσω επαγγελματικά τη Μέλισσα. Ο Ανδρέας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα την κάνει το επόμενο μεγάλο αστέρι της αρένα. Άρα σημαίνει ότι όπου να είναι θα βγει και το CD της. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά με αυτό. Περίμενε, μην είσαι συνέχεια ανυπόμονη. Άκουσέ με τι θέλω να σου πω, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η κόρη σου κινδυνεύει να βγάλει ένα CD με μηδενικές πωλήσεις μετά το τελευταίο της κατόρθωμα, έτσι δεν είναι? Ναι. Έδωσε πολύ άσχημη εικόνα την τελευταία φορά. Αν την είχα γεννήσει, θα έλεγα πως είναι τα γονίδια. Ακριβώς τα ίδια πράγματα έκανα κι εγώ στα ξεκινήματά μου. Στα λόγια μου έρχεσαι, λοιπόν. Εσύ έχεις εμπειρία από αυτά τα πράγματα. Αν έχω, λέει. Δεν έφαγα τα μούτρα μου. Μακάρι κι εγώ να είχα τότε κάποιον να με συμβουλέψει. Αυτό ακριβώς. Η Μελίσσα χρειάζεται... Η Μελίσσα έχει τον πατέρα της.
Ο οποίος διευθύνει μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Ο Δημάρας, αγάπη μου, είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι καλλιτέχνης όπως εσύ. Mm. Καλλιτέχνης δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά τι θέλεις να μου πεις. Θέλω να σου πω ότι μόνο εσύ μπορείς να νιώσεις τη μικρή. Μόνο εσύ μπορείς να τη βοηθήσεις να ξεπεράσει όλα τα λάθη που έχει κάνει χωρίς να χάσει τον εαυτό της. Αν μείνεις δίπλα της με αυτόν τον τρόπο, είμαι σίγουρη ότι οι δυο σας θα έρθετε πιο κοντά. Πού πας? Να πιω νερό. Μπορώ ή πρέπει να σου πάρω την άδεια? Έλεγα που θέλω να μιλήσουμε. Έχουμε να πούμε κάτι? Γιατί νομίζω ότι τα είπαμε όλα στο γραφείο. Κάτσε. Κάτσε και ηρέμησε, παρακαλώ. Δεν έχω άλλη υπομονή, έχει τελειώσει πια. Σοβαρά. Σε κουράσαμε κιόλας. Μελίσσα, δεν είσαι πια παιδί. Πρέπει να μάθεις να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου με ωριμότητα. Ωραία. Μου δίνεις συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσω τη ζωή μου. Τέλεια, σε ευχαριστώ. Μόνο που άργησες λίγο, μπαμπάκα μου. Κάμια δεκαπενταριά χρόνια δηλαδή, όχι πολύ. Και επειδή δεν ασχολήθηκες ποτέ ουσιαστικά μαζί μου, μάθε λοιπόν ότι ξέρω να τα βγάζω πέρα μόνη μου. Αυτό έκανα τόσα χρόνια, αυτό θα συνεχίσω να κάνω και τώρα. Οπότε κράτα καλύτερα τις υποδείξεις για τον εαυτό σου. Τι λέγατε τόση ώρα με αυτόν? Σου την έβαλε ο αλήτης? Μόνο. Πρώτα σιγά μου έκανε. Ναι, θα τον ακαθαρίσω τον άτιμο. Αχ, αυτό ήταν λοιπόν. Τελειώσαμε. Όχι. Εμείς οι δύο ποτέ δεν τελειώνουμε. Μόνο κάποια διαλυματάκια κάνουμε και μετά συνεχίζουμε. Ναι, μόνο που αυτό το διάλειμμα θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Με κούρασε πολύ αυτό το CD. Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά άξιζε η προσπάθεια. Για να δούμε. Θα αρέσει στον κόσμο. Αυτή η δουλειά είμαι σίγουρος θα γράψει ιστορία. Έκανες την επανάστασή σου. Μακάρι. Γιατί αυτή η επανάσταση με γέμισε ανασφάλεια. Όχι ότι δεν ήμουν ανασφαλής και πριν, αλλά... Ναι, αλλά τα κατάφερες. Είχες εμένα δίπλα σου και βρήκες το θάρρος και τη δύναμη και δισκογραφικά τουλάχιστον έγινες η νέα Μάντα. Αλλά το μόνο που μένει είναι και στη ζωή σου. Να βρεις το θάρρος και να γίνεις η νέα Μάντα. Αυτή είναι δική σου ανάγκη, όχι δική μου. Παραδέχομαι, έχω κάνει πολλά λάθη μαζί σου. Γι' αυτό έχεις γίνει έτσι. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν συνεχίζεται. Την έκοψες μαχαίρι με το που πάγωσε το CD μου. Άρα λοιπόν, εσύ έχεις κάνει λάθος στην ανατροφή μου. Εμένα όμως τιμωρείς που δεν έγινα η τέλεια κόρη. Σε τιμωρώ, όπως λες, μόνο για ένα πράγμα. Γιατί δεν εκτιμάς αυτά που σου προσφέρονται. Τα οποία είναι? Ένα συμβόλαιο που με την πρώτη στραβή μου το παίρνεις πίσω. Ναι. Ακόμα και αυτό, γιατί λίγο είναι. Ξέρεις πως οι άνθρωποι περιμένουν χρόνια για μια τέτοια ευκαιρία. Εγώ έχω ταλέντο. Μπα. Και οι άλλοι έχουν ταλέντο. Πίστεψέ με. Όμως είναι στα αζήτητα. Κουράστηκα, Μελίσσα. Κουράστηκα να έρχομαι συνέχεια αντιμέτωπος με την αχαριστία σου. Τι μας λες? Δεν σου είπα ποτέ όχι. Δεν σου έλειψε τίποτα. Γι' αυτό τα θεωρείς όλα δεδομένα. Έχεις πάει ποτέ σου καμιά βόλτα σε ορφανοτροφείο? Να δεις πώς ζουν τα παιδιά εκεί? Ναι, έχω πάει. Σε ορφανοτροφείο μεγάλος, απλώς ήταν πολυτελείας. Δεν ντρέπεσαι λίγο? Εγώ να ντρεπώ? Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε που με παρατήσατε. Πρώτα η μάνα μου που την έκανε και μετά εσύ που με έστειλες πακέτο στην Ελβετία. Εγώ εσόκλειστη σε σχολείο και εσύ εδώ να κάνεις τη ζωάρα σου με τη νέα σου οικογένεια. Στην Ελβετία δεν σε έστειλα για να σε ξεφορτωθώ. Σε έστειλα για να σε προστατέψω. Για το καλό σου το έκανα. Μάλιστα. Και ήδη για το δικό μου καλό μπήκε στη ζωή σου. Θα έπρεπε να χαίρεσαι που ήδη μπήκε στη ζωή μου. Γιατί έτσι κατάφερα και συνήλθα και ξεπέρασα την Τζέιν. Βέβαια. Το βλέπω, μην το συζητάς. Ξέρεις τι πιστεύω για σένα και την Τζέιν? Πιστεύω ότι θα την ξεπερνούσες μόνο αν μάθαινες ότι είναι νεκρή. Λοιπόν, φεύγω. Ναι, ναι, το γνωστό παιχνιδάκι, το ξέρω. Το έχουμε παίξει άπειρες φορές οι δυο μας. Στα δύσκολα την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Τιμώ. Ένα πράγμα μόνο. Θα ρίξεις μαύρη πέτρα? Ναι. Έχω ανάγκη να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου. Και στον άντρα σου. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το σταματήσω. Ανεξέλεγκτες λέξεις κατακλείζουν το στόμα μου και... Θα μου λείψεις.
Έδινες άλλη αξία στις μέρες μου. Και στις δικές μου. Πεπίτα. Πεπίτα. Αυτά εδώ είναι για αποθήκη. Ε. Λέω να τους βάλω βενζίνη και να τα κάψω. Οκ. Okay. Πεπίτα, συγκεντρώσου. Έλα. Σαν 5 χρονών κάνεις. Είπες κάτι, αγοράκι μου. Κάτι για ο ΑΕΔ, καλά άκουσα. Όχι, εγώ απλώς ρώτησα. Πώς πάει με το αμόρε, Πεπιτάκι. Αχ, έχει τρελάνει αυτός ο άντρας. Είναι ο τύπος μου, είναι τα αγόρι μου, είναι ο άνθρωπος που θα αγαπώ. Να σου πω, μήπως πρέπει πρώτα να δεις τη φάτσα του. Γιατί σκέψου να έρθει και να μοιάζει με τον Κουασιμόδο. Φε τη γλώσσα σου, αγόρι μου, άκου Κουασιμόδος. Πήγαινε λίγο παραπέρα να πετάξει το φαρμάκι σου. Μα εγώ για σένα το λέω. Μήπως πρέπει να βρεθείτε πρώτα. Πας καλά και να με περάσει για καμιά εύκολη. Όχι, αγόρι μου. Πρώτα θα τον καψουρέψω και μετά θα τον συναντήσω. Είσαι εσύ μία. Ε? Είσαι εσύ μία. Μήνυμα, μήνυμα. Λοιπόν. Η γνωριμία μας είναι μια καλή ευκαιρία για να ανοίξουμε μια σαμπάνια. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα. Πάω να ανοίξω το μαγαζί, να πουλήσουμε κάνα παιχνιδάκι σήμερα. Πολλά κάνα παιχνιδάκι, γιατί βέβαια. Τα χρωστούμενα είναι πολλά, ε. Εντάξει, ρε παιδί μου, μην αγχώνεσαι, θα τα φτιάξουμε. Ωραία, αγχώνομαι εγώ να οργανωθούμε, σου λέω. Εδώ είμαστε. Θα σε κάνω εγώ τώρα, Πεπιτάκι μου, να πίνει σαμπάνια στο όνομά μου. Αυτό είναι. Συγγνώμη, θα έρθω εγώ από εδώ. Ελάτε, ελάτε να μας βγάλετε. Η σαμπάνια από τον κύριο Κώστα. Αχ! Γιατί έχασες το χρώμα σου? Έχω δίκιο, ε. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Έχει, θέλω να μάθω. Πώς θα ένιωθες αν μάθαινες ότι η Τζέιν πέθανε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, απλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η σκέψη. Γιατί? Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά δεν το αντέχω. Προσπάθησε. Όταν έφυγε η Τζέιν, πήρε μαζί της ένα πολύ αθώο και ευαίσθητο κομμάτι του εαυτού μου. Αν λοιπόν μια μέρα μάθω ότι πέθανε, θα είναι σαν να έχει πεθάνει μαζί της και αυτό το κομμάτι μου. Ενώ τώρα, και μόνο με τη σκέψη της, το κρατάω ζωντανό μέσα μου. Πολύ άρρωστο. Το μόνο που κάνεις είναι να συντηρείς μια αυταπάτη. Μόνο όταν ερωτευτείς πραγματικά, θα καταλάβεις τι ακριβώς μου συμβαίνει. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Τι δηλαδή, θα της δίνω επαγγελματικές συμβουλές έτσι στον αέρα? Όχι βέβαια. Θα της κάνεις μια πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική πρόταση. Η Μελίσσα αυτή τη στιγμή έχει τσαλακωθεί. Οι θαυμαστές της έχουν απογοητευτεί. Χρειάζεται λοιπόν κάτι για να τη δούνε πάλι με συμπάθεια. Ναι, πώς μπορώ να τη βοηθήσω? Περίμενε.
Έχω μία φίλη που είναι διευθύντρια στα παιδικά χωριά Γαλήνη. Εκεί κάνουν μια σειρά από εκδηλώσεις για να ψυχαγωγούν τα παιδιά και για να μαζεύουν χρήματα. Αυτόν τον καιρό κάνουν συναυλίες. Πάρε λοιπόν και κανόνισε να τραγουδήσει με Λίσσα. Πες ότι είσαι φίλη μου, ε. Ωραία ιδέα. Έτσι θα μπορέσει να δείξει την ευαίσθητη πλευρά της. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Όχι μπορεί. Σίγουρα θα λειτουργήσει. Σε ευχαριστώ. Μην το ξαναπείς. Γι' αυτό είμαι εδώ. Καλημέρα! Γεια σου Γιωργάκη, τι γίνεται, όλα καλά, πώς είσαι? Αυτό εδώ τι έπαθε, μπήκε στον αυτόματο. Και μα του βάλεις και κέρμα, θα πει κι άλλα. Μην του δίνεις σημασία, σήμερα είναι έτσι από το πρωί. Έχουμε βλέπεις και πανσέλινα. Είπες κάτι μικρή? Α, γι' αυτό η άλλη τρελή η βαρέση κόκκινα. Γιατί άλλη, ποια τρελή? Έγινε κάτι με την Πεπίτα? Για λέγε. Καλά διακτηνίστηκες, πριν 10 λεπτά μιλήσαμε. Με την τσίτα που έχω, να απορρίσεις που δεν ήρθα και νωρίτερα. Γιατί τι έπαθες? Δεν ήταν μια καλή μέρα, ρε παιδί μου. Τα νεύρα μου νεκρόσια. Ήρθα για ψυχοθεραπεία. Σίγουρα δεν είναι πρόβλημα. Γιατί και να είναι, μου αφήνεις περιθώρια. Δηλαδή, μόνο και μόνο επειδή σε στρίμωξα, δέχτηκες να βρεθούμε. Sorry, δεν παίζω έτσι. Καλύτερα να την κάνω. Κάτσε ρε παιδί μου, αμέσως θα αρπαχτείς. Θα σου λέγανε άρεσε, μα υπήρχε πρόβλημα. Χαλάρωσε. Sorry, έχεις δίκιο. Απλά είμαι στην τσίτα. Εσύ στην τσίτα, πώς έγινε αυτό? Έκανες πράκτης. Ναι, θα συνεχίσω αργότερα. Όπα, δηλαδή τι? Έβαλες την κιθάρα σε δεύτερη μοίρα για μένα? Μη, θα το πάρω πάνω μου. Καλά, ένα μικρό διάλειμμα κάνω, χαλάρωσα. Μάλιστα. Μικρό. Ξέρεις τώρα, μωρέ, έχω πολύ διάβασμα. Με οδείο, σχολείο. Επειδή τελειώνουμε του χρόνου και... Ναι, κι εγώ έχω ζοριστεί. Ακόμα. Τι, δεν θα το διαβάσεις, δεν θα απαντήσεις? Μυρτό είναι. Θέλω να πάμε αρένα, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι για τέτοια. Γιατί, βαριέσαι? Λογικό. Με την Πεπίτα, λέγε. Ποια άλλη θα είναι η τρελή, βρε στη θεία μου? Φυσικά και η Πεπίτα είναι. Η Πεπίτα, ποια άλλη? Να σου πω, για πες εσύ. Τι γίνεται με τη Μουρλέγκο, σε τρέχει ακόμα? Άστα να πάνε. Έχει γίνει και κάτι άλλο βέβαια. Κρατάτε μυστικό. Ακουλέει μυστικό, λέγε βρε, τάφος. Έχει καψουρευτεί μέσω διαδικτύου. Καψουρευτεί. Άντε, μη μου λες τέτοια, θα τρελαθώ. Ρε Γιωργάκη, ναι. Για λέγε, θα τρελαθώ, για λέγε. Τι να πω, είναι ένας τύπος εκεί και της στέλνει κάποια μηνύματα. Ναι. Και λέει ότι έχει βρει τον ιδανικό άντρα. Τον ιδανικό άντρα? Ναι. Γιωργάκη μου, θα σε φιλήσω. Γιωργάκη μου. Οπα, να οργανωθούμε. Καλά, γιατί τόση χαρά? Α, δεν το ξέρεις, ο Μάριος είναι μέγας κουτσομπόλης. Μπράβο. Αυτό είναι. Είμαι περίεργος. Θέλω να τα μαθαίνω όλα. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί περίμενα να τον δεις και λίγο ως αντίζηλο τον τύπα. Εγώ, ως αντίζηλο. Κοίτα παιδάκι μου πώς είμαι. Ας γελάσω. Γέλα όμως, γιατί καρφωνόμαστε. Α, δεν το έχετε σήμερα καθόλου, φεύγω. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ, παιδί μου. Πού πας? Να πες μας τι έγινε με την Πεπίτα τώρα. Να, την έχει πάρει ο άλλος στο ψηλό γαζί που του στέλνει αυτά τα μηνύματα. Mm. Αλλά αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Τι? Ποιος να είναι? Ποιος να είναι? Ποιος να είναι? Μήπως είναι κάποιος από εδώ μέσα? Ποιος είναι? Τι σε νοιάζει ένα με ποιον ασχολείται η Πεπίτα? Ναι, ρε Σι Γιώργο, καλά σου λέει ο Μάριος. Και στην τελική, τι είναι αυτό που ρωτάς τώρα? Είναι σαν να μας ζητάς να βρούμε δηλώνα στάχυρα. Εγώ είδα βέβαια τα μηνύματα που της έστειλε αυτός. Τα είδες? Και φαίνεται σαν να της λέει ακριβώς αυτά που θέλει να ακούσει. Έτσι, ε? Ναι. Πρέπει να είναι κάποιος από εδώ. Αναρωτιέμαι ποιος να είναι. Ποιος να είναι. Ποιος να είναι? Να είσαι το καλό κι εσύ, όλο SMS και μηνύματα, άχρηστα διαφημιστικά SMS. Γκλιν, άχρηστα. Ο καφές? Περίμενε. Τι θέλεις, καφεδάκι? Ναι, τον καφέ μου. Τον καφέ σου, ε? Πώς τον ξέχασα εγώ. Έλα να βγάλουμε μια αναμνηστική να την έχουμε, μια selfie. Γέλα, βρε. Κάνε duck face, βρε. Έτσι. Τόση ώρα δεν σου έλεγα το διάβασμα.
Πάντως, μπράβο. Τι να πω, respect. Δεν παρασύρεσαι με τίποτα. Ναι, έτσι είμαι εγώ, βράχος. Και τη Μυρτώ όμως. Την καταλαβαίνω, μωρέ, την κακομοίρα. Δεν την παλεύει μία σπίτι της. Δηλαδή. Τώρα τι, δεν ξέρεις τι παίζει. Ρε, εσύ μιλάμε για τρελή καταπίεση. Το έχουν καταντήσει άβουλο το κοριτσάκι. Τι σόοι γονείς είναι αυτοί. Δεν βλέπουν ότι το παιδί τους χάνει την προσωπικότητά του. Στη Μυρτώ, αν της πεις πίδα από τον κρεμό, θα πηδήξει. Έλα τώρα, υπερβολές. Όχι, καθόλου υπερβολές. Δεν την έχεις ψυχολογήσει καλά. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ τη λυπάμαι. Δεν έχει γνώμη, δεν έχει όνειρα, δεν διεκδικεί τίποτα. Συμβιβασμένη από τα 16 της. Πόσο έλεος. Ενώ εμείς, ρε παιδί μου, είμαστε τελείως διαφορετικοί από αυτό. Κυλάει το αίμα στις φλέβες μας. Όχι. Τι να σου πω τώρα, ξέρω. Την αλήθεια να μου πεις. Εσύ δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι μοιάζουμε. Γουστάρουμε τα ίδια πράγματα, εσύ κι εγώ. Γουστάρουμε αδρεναλίνη, περιπέτεια. Έτσι δεν είναι. Κοίτα, στη φάση που είμαι εγώ τώρα, sorry, αλλά καμία αδρεναλίνη, καμία περιπέτεια. Δεν θέλω να σε ξενερώσω, αλλά αυτή είναι η φάση μου. Μάλιστα. Okay. Σε αφήνω λοιπόν στη φάση σου. Εγώ είμαι για άλλα πράγματα, αγόρι μου. Άντε, τσάω. Δεν με έχει συνηθίσει σε τέτοιες εκπλήξεις. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Απλώς τελείωσε το νέο CD και είπα να έρθω από κοντά να στο ανακοινώσω. Α, αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Θα σε βγάλω έξω να πιούμε 10 λίτρα σαμπάνια. Τόσο άγρις διαθέσεις έχεις. Όχι τώρα, το βραδάκι. Αχ, Εσωτήρη, αφού με ξέρεις. Το βράδυ θέλω να βάλω τις παντόφλες μου, να φτιάξω popcorn, να δω μια ταινία. Γίνεται. Τόσο κουρασμένη. Κουρασμένη, αλλά και κάτι άλλο. Αυτό το CD τελείωσε κάπως περίεργα. Δηλαδή? Θα σου πω, αλλά δεν θα πεις κουβέντα, εντάξει? Σε ποιον και για ποιο πράγμα? Στον αδερφό σου. Νομίζω ότι ο Ανδρέας έχει οικονομικά προβλήματα. Και μάλιστα μεγάλα. Στο είπε ο ίδιος? Όχι. Ο Ανδρέας είναι πολύ περήφανος, το ξέρεις. Δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο σε κανέναν. Τότε? Είδα κάποια σημάδια. Δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβεις. Με ανησυχείς, πες μου. Κουβέντα όμως, έτσι. Το λόγο μου. Το συντήσου στη ζούλα και θα το πάμε έτοιμο, ψημένο. Θα είναι τόσο υπέροχο που αυτός θα το κυκλοφορήσει αμέσως. Ωραίες ιδέες έχεις, αγόρι μου. Μπράβο. Ο Ανδρέας δεν μπορεί να πληρώσει τους συνεργάτες του. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Μακάρι, πραγματικά. Ο Ανδρέας πάντα ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του. Πρέπει να του έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Και αν όντως έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, εγώ θέλω να τον βοηθήσω. Αυτός πάντα με στηρίζει όταν είχα ανάγκη. Δεν θέλω να του πεις κάτι. Σου είπα, δεν είμαι σίγουρη. Μην ανησυχείς, δεν θα σε ανακατέψω. Θα του ανοίξω κουβέντα για την καινούργια δουλειά που έχω βρει στην Ήβη. Α, είδες, ξέχασα να σου πω. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα εντελώς. Έχω βρει μια καινούργια δουλειά στην Ήβη που θα ενθουσιαστεί. Θα αναλάβει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έλα, πολύ ωραία, να βγει και λίγο από το σπίτι. Έχω μια ιδέα. Τι θα έλεγες να τους καλέσουμε απόψε στο σπίτι για φαγητό? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε. Και για το καινούριο σου CD, αλλά και για το καινούριο ξεκίνημα της Ήβη. Ωραία ιδέα είναι, δεν λέω, αλλά. Δεν νομίζω ότι ο Ανδρέας θα έχει κέφι για κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεχαστεί από τα προβλήματά του. Τι λες? Λέω να το κανονίσεις. Μόνο να μην με βάλεις να μαγειρέψω. Μην ανησυχείς, θα το φροντίσω εγώ. Ωραία.
Ξέχασε την αγόρι μου. Έτσι. Ξέχασε την. Ξέχασε την, έχει κολλήρια, δεν καταλαβαίνεις. Έλα, Αντρέα. Τι έγινε, ε? Θέλω να σου μιλήσω. Α, και εσύ. Ωραία. Στον μπιλιάρδο. Ωραία, έρχομαι. Φιλιά. Ναι. Να μπω. Αναλόγως, αν ήρθες για δεύτερο γύρο, όχι. Μην πυροβολήσεις, ήρθα με ειρηνικές προθέσεις. Να σημειώσω τη μέρα στο ημερολογιό μου. Έμαθα από τον Αντρέα ότι κάτι έγινε και... Ναι, και... Τι ήρθες να σου το επιβεβαίωσω? Έλα τώρα, στεναχωρήθηκα πολύ. Απλώς ήθελα να σου πω ότι αν έχεις ανάγκη από κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, είμαι εδώ. Κόψε το δούλεμα. Δεν χρειάζεται να το παίζεις καλή όταν είμαστε μόνες μας. Άντε πήγαινε να βάψεις κανένα νύχι. Γιατί το κάνεις αυτό? Sorry, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Θα έφευγες. Ναι, παρακαλώ. Ονομάζομαι Κάτια Ευγερινού και ενδιαφέρομαι να κάνω μια χορηγία. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού με τη διευθύντρια το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει κοντά με τον Ανδρέα. Υπήρχε μεταξύ σας μια απόσταση και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Απλά μια απόσταση ασφαλείας. Χρειάζεται σε όλες τις σχέσεις. Όχι, διαφωνώ. Χρειάζεται μόνο στις προβληματικές σχέσεις. Είχατε μεταξύ σας έναν ανταγωνισμό. Πραγματικά δεν κατάλαβα από πού προέκυπτε. Αλλά τώρα... Τώρα όλα είναι καλά. Λυπάμαι μόνο που έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα με τη Μυρτώ για να έρθετε κοντά. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό, σε παρακαλώ. Η πληγή δεν έχει κλείσει ακόμη. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Ας κρατήσουμε μόνο τα θετικά. Έχω έρθει κοντά με τον Ανδρέα. Και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να μείνουμε ενωμένοι. Θύμα εσύ. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Όχι σε μένα αυτά. Ήρθε η ώρα να πούμε μερικές αλήθειες. Είσαι έτοιμος? Εμένα μου αρέσουν τα αγόρια με χιούμορ. Ατίθασο τσουλούφι, έξυπνα μάτια και λαμπερό χαμόγελο. Μυστήριο τρένο πάντως αυτή η Μελίσσα. Απ' τη μία θέλει να κάνει καριέρα, απ' την άλλη κράζει τους θαυμαστές της. Είναι εντελώς αυτοκαταστροφική. Όσο και να θέλω να τη βοηθήσω, δεν μπορώ. Τελικά έχεις δίκιο. Ίσως είναι λάθος που ανέλαβα να τη μανατζάρω. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. Στο Σωτήρι οφείλεται αυτό. Σου έχω πει πόσο σε ευχαριστώ. Ήδη είναι πανέξυπνο πλάσμα. Πάντα την είχα στο μυαλό μου για δουλειά και να που βρέθηκε η ευκαιρία. Έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια συναυλία. Έχω υπόψη μου μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια, πολύ νεαρή σε ηλικία, τη Μελίσσα Δημαρά. Το μόνο που θα ήθελα από εσάς είναι να μην μάθει ποτέ ότι εγώ είμαι χορηγός. Ας πούμε λοιπόν σε αυτή την περιοδία. Δεν σε πιστεύω. Θα με πιστέψεις όταν θα δεις την Αμάντα να ετοιμάζει τις βαλίτσες της.